ένας άλλος τομέας είναι και η γνώση των καταστάσεων, διότι ο γνώστης είναι εκείνος που συνάγει και σωστά συμπεράσματα. Είναι εκείνος που δεν παίρνει λανθασμένες αποφάσεις ή και λάθος σκέψεις. Και η γνώση είναι δύναμη. Και η γνώση η σωστή ένα παραπάνω. Αυτό θέλουμε σήμερα να μάθουμε από έναν εμπειρότατο στρατιωτικό, ο οποίος έχει περάσει από πολλά φόρα, έχει δουλέψει με πολλούς άλλους στρατιωτικούς, ενώ και άλλων κρατών, και οπωσδήποτε έχει καταδείξει με την πορεία του, την καταγεγραμμένη και αποδεδειγμένη, ότι γνωρίζει αρκετά πράγματα τα οποία, να πω τη λέξη τώρα, μπορεί να μας τα ανακοινώσει. Κατά την αντίληψη των γειτόνων μας, αφού οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι στατικές αλλά μεταβάλλονται διαρκώς, έτσι και οι διεθνείς σχέσεις και συνθήκες είναι δυνάμει μεταβαλλόμενες. Η Άγκυρα, παρά την επίφαση νομιμότητας στις ενέργειές της, στην πραγματικότητα δεν δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο. Ο χαρακτηρισμός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ως αναθεωρητικής της αρμόζει δικαιωματικά και απόλυτα, με δεδομένο ότι ανάλογα με το διεθνές περιβάλλον και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, επιχειρεί και πετυχαίνει την αλλαγή του status quo, όπως το 36 με τη συνθήκη του Μοντρέ για τα νησιά, για το καθεστώς των στενών, με συγχωρείτε, το 39 με την προσάρτηση της Αλεξανδρέτας, με την απόβαση και κατοχή της Βορείου Κύπρου του 1974 και την έναρξη ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με το 1996 τέλος με τη δημιουργία γκρίζων ζωνών στο Ανατολικό Αιγαίο και πρόσφατα με τις προσπάθειες αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης. Το γεγονός ότι η αμφισβήτηση της Λοζάνης αφορά τη Συρία και το Ιράκ δεν πρέπει να μας εμφυσικάζει. Η απειλή πολέμου είναι διαρκής, είναι επίσημη και είναι και δεδηλωμένη. Δεν τα λέω εγώ, μας τα λένε κάθε μέρα στα κανάλια. Η όποια προσδοκία επίτευξης Προέδρου για λύση δίκαιη, βιώσιμη και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί ουτοπία, αφού η Ευρώπη βρίσκεται εδώ και κάποια χρόνια στη δίνη της μεγαλύτερης υπαρξιακής της κρίσης. Κρίσης θεσμών, κρίσης αξιών. Σε κρίση αξιών και τα Ηνωμένα Έθνη, αφού το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί πλέον τη βάση επίλυσης διεθνών διαφορών και κυριαρχεί το δίκαιο της ισχύος και όχι η ισχύ του δικαίου, might is right. Η χώρα πρέπει να αντιλαμβάνεται τι της συμβαίνει, τι επιδιώκει για τα εθνικά της συμφέροντα και πώς θα επιτύχει τους στόχους της. Απαιτείται η συνεννόηση του πολιτικού κόσμου σε μια ενιαία κοινή στρατηγική αντιμετώπισης του κινδύνου. Απαιτείται η επέδωση ενός αραγούς εθνικού μετώπου και η χάραξη από ολόκληρο, με κεφαλαία το γράφω, από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της χώρας, κόκκινων γραμμών, για να προσδιοριστούν εκείνες οι ενέργειες που πρέπει να αναλυφθούν σε περίπτωση παραβίασής των, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν ευθυδιασμός ή ακόμα χειρότερα έρπον μυθριδατισμός. Ο Μυθριδάτης, ξέρετε, στην ιστορία, επειδή φοβόταν ότι θα το δηλητηριάσουν, έπαιρνε και από μία μικρή δόση δηλητήριο. Και στο τέλος, όταν έχασε το παιδί και κινδύνευε να το σκοτώσουν, πήγε να αυτοκτονήσει. Και έπαιρνε αυτό, αλλά δεν πέθαινε. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτό. Δεν πρέπει σιγά σιγά κάθε μέρα να παίρνουμε δόση ναρκωτικού και να μην...